Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα άλλο καινούργιο βίντεο. Σήμερα επιστρέφουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο challenge. Το ποιος είναι πιο πιθανό να. Σήμερα καλεσμένη μου είναι η Μέρη. Την έχετε ξαναδεί σε ένα προηγούμενο βίντεο. Άμα δεν το έχετε δει, να πάτε να το δείτε τώρα. Σήμερα λοιπόν, όποιος δεν ξέρει τους κανόνες του διαγωνισμού. Όποιος δεν ξέρει τους κανόνες του παιχνιδιού, θα τους εξηγήσουμε μόλις τώρα. Για παράδειγμα, ποιος είναι πιο πιθανό να πέσει από το μπαλκόνι. Και εγώ πρέπει να σηκώσω η Μέρη. Ή όπως το όλεις. Πάμε στο βίντεο. Τώρα. Τώρα όμως. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ποιος είναι πιο πιθανό να μην απαντάει σε μηνύματα ή τηλέφωνα. Κλαίω με την ερώτηση. Σποντίτσα είναι αυτή. Τι έβαλε. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα εγώ. Εντάξει παιδιά, μερικές φορές και εγώ το ξεχνάω. Δεν το κάνεις επίτηδες. Δεν το κάνω επίτηδες. Αλλά τυχαίνει. Ξεχνιέσαι. Ποιος είναι πιο πιθανό να βγει γυμνός και να φωνάξει I'm sexy and annoyed. Ξεκάθαρα εγώ. Ξεκάθαρα όμως. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το λόγο, αλλά ξεκάθαρα. Δεν θα το κάνει, αλλά είναι πιο πιθανό να το κάνει. Ποτέ. Όχι, θα το κάνει. Ποιος είναι πιο πιθανό να φάει το φαγητό του άλλου ενώ έχει κι αυτός. Εντάξει, εγώ το κάνω αυτό. Συνέχεια. Μου πίνει την κοκακόλα. Και τρώει και τις πατάτες. Αλλά την κοκακόλα, προφαντώς. Ποιος είναι πιο πιθανό να αργήσει σε κάποιο ραντεβού. Εγώ θα πω πως το όλοι, αλλά δεν θα πω πως το κάνει κανένας. Δεν το κάνουμε, οπότε θα πω τη μέρη εγώ, γιατί έχει τύχει. Πότε. Έλα, έχεις αργήσει πολλές φορές. Εσύ έχεις κάποια πληροφορία. Επόμενο. Ωραία. Ποιος είναι πιο πιθανό να χτυπήσει σοβαρά. Ξεκάθαρα. Η Μέρη. Όχι, εσύ. Είσαι τσουμπαλή. Όχι, εσύ είσαι τσουμπαλός. Πέφτει στον δρόμο. Χθες, παιδιά, μπορείτε να δείτε και Δέσποινα. Πήγες να πέσεις 5 φορές. Εντάξει, άλλο αυτό, αλλά δεν σημαίνει και εσύ το πέφτεις. Η Μέρη, παιδιά, η Μέρη. Ποιος είναι πιο πιθανό να χαθεί. Εγώ. Α, συμφωνείς. Νομίζω εγώ, γιατί έχω χαθεί κιόλα. Δεν έχει πίσω να το λύσουμε το παιδάκι. Καλά, ούτε αυτό. Και εγώ μερικές φορές. Τέλος πάντων. Ποιος είναι πιο πιθανόν να ασχοληθεί με κάτι άλλο από αυτό που σπουδάζει. Είμαι αναποφάσιστο στη ζωή μου. Δεν ξέρω τι θέλω να κάνω. Και θα δείτε να κάνω κάτι άλλο από αυτό που κάνω τη στιγμή. Ποιος είναι πιο πιθανό να πνιγεί στη θάλασσα. Σε κάθαρα. Εγώ, για ποιο λόγο. Γιατί σε πνίγω εγώ. Είμαστε βαθιά και απλά με γαργαλάει. Δεν φταίω εγώ. Δεν μπορώ να πάρω ανάσα. Οπότε δεν είναι πιο λογικό να πνιγώ. Ναι, 100%. Αλλά και δεν ξέρει για καλό μπάνι. Όχι, κολύμπι ξέρουμε και δύο. Ναι, αλλά εσύ δεν ξέρει τόσο καλό. Εγώ δεν θυμάμαι τι κολύμπι. Έλα, το πούμε, σε ζήτη κολύμπι. Ζητώρα. Ποιο είναι πιο πιθανό να πεθάνει σε μια αποκάλυψη ζόμπι. Ξεκάθαρα η Μέρη. Εγώ, παιδιά, το περιμένω πώ και πώ. Λοιπόν, θέλω λοιπόν, να έρθουν τα ζόμπι. Λοιπόν, εγώ θα πω εμένα γιατί δεν θα. Βασικά τα ζόμπι δεν τρέχουν. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Σημαίνει, γιατί εγώ μπορεί να μην μπορώ να πηδήξω άνετα την μία. Πώς λέγονται. Ποια, τα κάγκελα. Μια μάντρα, ας πούμε. Κάγκελα, δεν μπορώ να πηδήξω αργό. Αλλά τα ζόμπι δεν τρέχουν. Ναι, αλλά εγώ που βλέπω αλλά Walking εγώ Dead... που είμαι πιο λογική και θα βρω μια άλλη ιδέα να κρυφτώ ή να σωθώ, θα σωθώ. Εγώ δεν θα κρυφτώ. Θα τα πολεμήσω. Περιμένω πώς και πώς να έρθω. Τελικά δεν ξέρω ποια βάζω. Θα βάλω εμένα μάλλον, θα πεθάνω πρώτη. Εμένα έχεις βάλει τόση ώρα ότι θα πεθάνω. Όχι, μετά το άλλαξε. Όχι, βέβαια, εγώ που πεθαίνω εγώ. Εγώ θα είμαι πρωταγωνιστής. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε, επόμενο. Ποιος είναι πιο πιθανό να μαλώσει με κάποιον. Η Μέρη. Α! Όχι μεταξύ μας. Ναι, κατάλαβα. Γενικά και εγώ μπορώ να μαλώσω εύκολα με κάποιον που θα με εκνευρίσει, αλλά αυτή εδώ πέρα θα μαλώσει. Για παράδειγμα. Τι κάνεις εκεί, ρε, να ακούμπεις το μαγούλι! Καταλάβατε, σε τέτοια φάση. Δηλαδή μπορώ να μαλώσω πάρα πολύ. Μπορώ να μαλώσω άνετα στις χιλιόμενες στις σκάλες που κάθονται ειδικά ηλικιωμένοι αριστερά, ενώ αριστερά είναι ξεκάθαρα για να προχωράς. Και να πρέπει εκείνη τη στιγμή που σε βιάζει να εξηγήσει γιατί δεν πρέπει να κάτσει αριστερά. Είναι πιο πιθανό να γίνει πιο ενοχλητικό. Αναλόγως πώς θα εννοούμε το ενοχλητικό. Άμα εννοούμε χαριτωμένο γλυκό παιδί, εγώ. Άμα θεωρούμε να σπάσει τα νεύρα, η Μέρη. Εμείς οι δύο έχουμε σχέση τώρα. Ναι, όταν το κάνει επίτηδες καμιά φορά. Επίτηδες όμως για να μου σπάσει τα νεύρα. Αλλά εγώ μπορώ να το κάνω κατά λάθος. Καταλάβω. Αλλά και εσύ είναι νευρικός, οπότε.
Εγώ το κάνω. Οπότε ποιος είναι πιθανό να είναι πιο νευρικός? Εσύ. Εσύ. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλά, όλοι ξέρουμε ποιος είναι πιο νευρικός. Είμαι εγώ νευρικός. Είμαι εγώ νευρικός! Ποιος είναι πιο πιθανόν να κλάψει σε μια ταινία? Ξεκάθαρα η Μέρη. Ξεκάθαρα η Μέρη όμως. Κλαίμε το παραμικρό. Μπορεί να πέσει κάτω ένα ποτήρι. Θα κλάψει και θα στεναχωρηθεί πολύ. Κλαίω, στεναχωριέμαι εύκολα και κλαίω εύκολα. Όχι με ταινίες. Με ταινία μπορεί να κλάψω με μια ρομαντική ταινία. Όχι ρομαντικές και τέτοια. Έλα. Ναι, ναι. Ποιος είναι πιο πιθανό να έχει το χώρο το ακατάστατο? Σημασμένο το έχει σήμερα, εντάξει. Εντάξει, παιδιά, δεν σημαίνει ότι μπορεί να πετάξω το βαρκάκι μου κάπου και σημαίνει ότι είμαι ακατάστατο. Τι κάλτσες. Τα ξεχνάω! Παιδιά, τα ξεχνάω. Δεν ξεχνάω. Ποιος είναι πιο πιθανό να είναι πιο ιδιότροπος? Έλα. Έλα, ψεύτη. Έλα. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι είμαι ιδιότροπος. Ποιο πράγμα δεν σημαίνει ότι είσαι ιδιότροπος? Δεν είμαι ιδιότροπος. Τότε μπορεί να συνοχλούν τα πάντα. Δεν σημαίνει ότι αυτό είμαι ότι με κάνει να είμαι ιδιότροπος. Και περίεργο. Όχι, δεν το δέχομαι. Εγώ θα κρατήσω την απάντησή μου. Η αλήθεια όμως είναι αυτή. Ποιος είναι πιο πιθανό να κάψει το φαγητό? Ξεκάθαρα η Μέρη. Ξεκάθαρα όμως. Είμαι πολύ ξανασιάρα. Μπορεί να πάει στο δωμάτιό της να έχει βάλει τα μακαρόνια που το έχει κάνει και να γίνει ντουμάνι το σπίτι και αυτή να κάθεται και να κοιμάται. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Είχε κάψει τα μακαρόνια. Το μάθει τρεις φορές. Παιδιά, ξυλένια μακαρόνια. Αλλά τη μαμά μου. Δηλαδή έλεος. Ποιος είναι πιο πιθανό να ξεχάσει τα lyrics ενός τραγουδιού? Εντάξει, αυτό δεν παθαίνω εγώ. Βασικά, επειδή είμαι πολύ δημιουργικός, αλλάζω τους στίχους. Φτιάχνω ειδικούς του. Δεν θέλω να λέω τους στίχους του τραγουδιού, βάζω δικούς μου στίχους. Ή το κάνω πιο ωραίο. Ποιος είναι πιο πιθανό να χορεύει στον δρόμο μόνο? Εσύ. Το έχει κάνει μετά από ξενύχτη να χορεύει σαν γιαγιάκα με μια τσάντα στα χέρια. Ποιος είναι πιο πιθανό να χαλάσει λεφτά σε κάτι ασήμαντο? Εγώ. Αλλά αυτό το ασήμαντο θα το κάνω σημαντικό. Πολύ απλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Άμα σας άρεσε, πατήστε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχάσετε να πατήσετε και την καμπάνα για να σας έρχονται νέες ειδοποιήσεις. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε σε Instagram και Facebook για να βλέπετε την καθημερινότητά μου και να παίρνετε μέρος στο upload για τα επόμενα βίντεο. Και αυτά θα τα πούμε την Πέμπτη. Γεια σας! Γεια σας!